Λοιπόν, θέλουν να τις παραβλέψουν, η Ελλάδα όχι. Δηλαδή έπρεπε να δώσει τη μάχη για αρχές. Εγώ δεν αναφέρομαι στη δημιουργοποίηση του προβλήματος. Εδώ μιλούμε με όρους ευρωπαϊκής πολιτικής που τότε είτε τους έχουμε, τα έχουμε σε ένα κείμενο, τα έχουμε σε δεύτερο κείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψηφίσματα, αλλεπάλληλα, σύνοδος κορυφής του Λουξεμβούργου, ολόκληρο κεφάλαιο 5, ανθρώπινα δικαιώματα καταπίνουν κάποιοι, η Ελλάς να δώσει αυτήν τη μάχη περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Να δώσει τη μάχη περί αποχωρήσεως των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, να δώσει τη μάχη των αγνοωμένων, να δώσει τη μάχη προστασίας αγροτικών συμφερόντων και της κοστοϊφαντουργίας. Άλλωστε, ανετράπη, και αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε, μια πάγια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία εγώ δεν την πιστώνω στη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθείται από το 1981 και μετά. Mm-hmm. Αυτή η πολιτική ανετράπη. Ότι ο δρόμος της Άγκυρας προς τις Βρυξέλλες έχει λεχθεί σε όλους τους τόνους και από όλες τις κομματικοπολιτικές δυνάμεις, αυτός ο δρόμος περνάει από την Λευκωσία Αθήνα. Και ξεχάστηκε κι αυτό. Σε ό,τι αφορά την ένταξη της Κύπρου, θέλω να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Συνδέεται με την έκβαση της διακυβερνητικής διάσκεψης του 1996. Πρώτον, έχω αμφιβολίες βάσιμες ως προς τον χρόνο αν συγκληθεί και αν τελεσφορήσει αυτή η διακυβερνητική. Υπάρχει ευρωσκεπτικισμός στην Ευρώπη σήμερα έντονος. Υπάρχουν μείζωνα θέματα πάνω στα οποία η Ευρώπη των 15 καλείται να αποφασίσει. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν θα τελεσφορήσουν διαπραγματεύσεις της διακυβερνητικής του 1996. Και δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει και αν επικυρωθεί η όποια νέα συνθήκη ήθελε προκύψει. Επομένως, υπάρχει αοριστία ως προς την ημεροχρονολογία και παρά τη βελτίωση τη φραστική με το μπορεί, αλλά θα αρχίσουν, εκτιμά το Συμβούλιο βεβαίως, έτσι είναι η διατύπωση, ως προς την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα. Αυτό που φανίζεται ως αντάλλαγμα. Μάλιστα. Και αυτό θέλω να το δηλώσω. Μάλιστα. Από μια κουβέντα για τη διακυβερνητική μου επιτρέπετε. Κύριε Βαστάμικο, ο Κουκουδής γνωρίζει αν θα τελειώσει επιτυχώς και βεβαίως. Αλλά κάπου έπρεπε να μπει κάποιος μπάστακας. Αυτό ζητούσα. Αν δεν ευοδοθεί η διακυβερνητική συνδιάσκεψη του 1996-1997, το μεγαλύτερο πρόβλημα, και το λέω αυτό έτσι παίζοντας με τα λόγια, δεν θα είναι βεβαίως το ότι θα αργήσει η ένταξη της Κύπρου, θα είναι βεβαίως ότι θα αρχίσει η διαδικασία της διάλυσης του συνόλου. Και τότε να μας ανακαλέσετε, κυρία Κανέλη, να δούμε πόσο συναισθηματικά και με πολύ ωραία λόγια θα αντιμετωπίσουμε τα νέα γεγονότα ως θεατές. Μάλιστα. Το ενδεχόμενο δηλαδή διάλυσης της κοινότητας. Υπερβάλλω ίσως, αλλά πας περιπτώσεις εξομαστριχτικής πορείας. Μιας παρακμής. Μετατροπής της κοινότητας σε μια ζώνη ελεύθερων συναγωγών. Μήπως και δεν έχει ήδη παρακμάσει ούτως ή άλλως η κοινότητα σε ένα βαθύτερο επίπεδο αξιών. Άλλοι το θέλουν, άλλοι δεν το θέλουν. Άλλοι πολεμάνε για να μην παρακμάσει και άλλοι πολεμάνε για να παρακμάσει. Συνειδητά σωστά. Ή μη συνειδητά. Σωστά. Κατά την έννοια το δέχομαι. Πάντως μέχρι στιγμής, νομίζω ότι πέραν της κοινότητας, πέραν του βαμβακιού και της τιμής του αγκουριού, το θέμα είναι το εξής. Ότι θα πρέπει, ό,τι και να κάνουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα ο μισός ελληνισμός βρίσκεται υποκατοχήν. Στην Κύπρο. Όχι μόνο στην Κύπρο. Mm-hmm. Είναι στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Ιωνία. Υπάρχουν σκυλευμένοι τάφοι Ελλήνων νεκρών. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία πηγαίνουν σε κρυφά σχολιά. Υπάρχει μία ιστορία η οποία αρχίζει από το 1800 μέχρι το 2000, που αν τη χωρίσουμε σε 50 ετίες, επειδή μιλήσαμε για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσεων, θα δούμε ότι από το 1800 μέχρι το 1850 είχαμε το 1821 με την απελευθέρωση της μεγαλύτερης μέρους της Ελλάδος. Από το 50 μέχρι το 1900 είχαμε την Κρήτη. Από το 1900 μέχρι το 1950 είχαμε την εκστρατεία του 22, είχαμε την απελευθέρωση Μακεδονίας 12-13 κτλ. Και από το 50 μέχρι το 2000 δεν έχουμε τίποτα. Οι μόνοι ήταν οι αγώνες της ΕΟΚΑ και των Κυπρίων κάτω στην Κύπρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα έχουμε μια στασιμότητα του ελληνισμού. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν υπόδουλοι Έλληνες στην Αφρική, που ήταν τα περισσότερα. Μεγαλοειδεατίζεται, ειλικρινά σας λέω, στην Αφρική που υπάρχουν υποδουλούμενες. Ναι. Από το να αντιμετωπίσουμε το κακό timing δεν τους μπορούμε, κακούς όρους της Θελωνιακής Ένωσης. Μπορούμε, μέχρι να πάρουμε κυρία την Κανέλη, πόλη, η απόσταση κυρία είναι Κανέλη, πολύ μεγάλη. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα πάντα. Εκείνοι που ξεκίνησαν το 1821, ξεκινήσαν έχοντας προς διαπραγμάτευση τους Τούρκους με τις άλλες δυνάμεις. Λοιπόν, λοιπόν, μην μιλήσετε για υπόδουλους Έλληνες στην Αφρική, γιατί. Όχι, σας μιλώ ότι στην Αφρική πλέον δεν υπάρχουν ούτε ένας υπόδουλος λαός. Έχουν απελευθερωθεί οι πάντες. Και οι μόνοι υπόδουλοι
στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή είναι τα κατεχόμενα εδάφη από τους Τούρκους, των Αρμενίων, των Κούρδων, των Ελλήνων και των Λαζών. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα έχουμε μία πολιτική οσφιοκαμπτική η οποία καθοδηγείται από κάποιους διπλωμάτες που έχουν αυτή τη φραγκολεβαντίνη κοινοτροπία και κανείς δεν μιλάει για την ιδέα του ελληνισμού. Ερώτημα, ο ελληνισμός είναι μεγάλος. Στα διπλωματικά σας μέσα για να υπερασπιστείτε αυτές τις θέσεις περιλαμβάνεται και τη χρήση στρατιωτική? Ναι, εγώ λέω. Βεβαίως. Μα τι θα πει χρήση στρατιωτική, δεν είναι. Να μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν κλείσουμε. Η Τουρκία χρησιμοποίησε στρατιωτική δύναμη. Εδώ πέρα, εάν πάει κανείς. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αντί για αυτή τη συμφωνία θα μπορούσαμε να έχουμε μια στρατηγική θέση πολιτική? Όχι. Να ρίξουμε τους Τούρκους στην Κύπρο, από τη Βόρεια Κύπρο στη θάλασσα? Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Θα έπρεπε καταρχήν να ζητήσουμε την άμεση εφαρμογή των διεθνών αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών συνθήκων όπως συνθήκη της Λοζάνης. Το συζητάμε δεκαετίες. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει ούτε μία αίτηση καμία ελληνική κυβερνήσεω σε διεθνή δικαστήρια. Μπορώ να ρωτήσω κάτι ως Βλάξ? Ναι. Γιατί δεν το ζητήσαμε όταν μας ζητάγανε εκστρατευτικό σώμα για να πάμε στον κόλπο? Να σας πω για κάτι άλλο. Γιατί δεν είπαμε τότε με τον κόλπο που ήταν η μεγάλη ασπίδα της ερήμου? Βεβαίως. Που πήγε να υπερασπιστεί το Κουβέιτ? Βεβαίως. Που κλαίγαν οι μανούλες στη Βουλή? Βεβαίως. Για τα παιδιά τους που μπήκαν στο ρητορικό? Γιατί δεν λέγαμε τότε? Σε γιατί ακριβώς έτσι έγινε? Μην γελάτε, κύριε Χατζηδημητρίου. Γελώ γιατί τα αναπαράγεται παραστατικά. Είπαμε πάρα πολύ, τη θυμάμαι την ιστορία. Και την είπα στον αέρα. Ο Κίμωνας στον 4ο αιώνα π.Χ. Αχ, μην πεπάτε στον 4ο αιώνα, δεν αντέχω. Εδώ και τώρα λέγεται με τριήρης για να υπερασπιστεί την Κύπρο, όταν τα δικά μας φάντομ δεν φτάνανε. Φτάνανε οι τριήρης τότε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το θέμα γενικά και θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε εδώ και να μιλάμε μικροπολιτικά για θέματα μεγάλα και ισχυρά. Μου και απαντήσετε. Μπορούμε... Και βλέπω στρατό, αυτή τη στιγμή, θέλετε και στρατό και βλέπω... Βεβαίως και είπα ναι, ότι εδώ πέρα πρέπει να υπερασπιστούμε τους Έλληνες. Όπως και αν είναι αυτό. Και αν δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή με στρατό, θα πρέπει με τα μέσα που μας δίνει και τα δικαιώματα που μας δίνει η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή όχι Κοινότητα και τα διεθνή. Και όχι άρση του βέτο, βεβαίως. Και όχι άρση του βέτο. Και εδώ πέρα βλέπω ότι η κυβέρνηση. Είστε αντίθετος με το κόμμα σας. Ότι η κυβέρνηση στηρίζεται από τις πατερίτσες, δηλαδή την πολιτική άνοιξη και τον συνασπισμό, ενώ άλλα λέει η πολιτική άνοιξη επισήμως και άλλα λέει ο συνασπισμός επισήμως. Κύριε Καμένε, ένα εμπάργκο βάλαμε στα Σκόπια στον Γκλιγκόροβ, ο οποίος έχει ένα διαλυμένο κράτος και το κόμμα σας έχει παγωθεί να το άρουμε. Αυτή είναι η ευψυχία σας. Και τώρα σας ακούω εδώ να μιλάτε περί στρατιές που θα εκστρατεύσουν, θα ελευθερώσουν την υποδουλωμένη Ελλάδα. Επειδή μιλήσατε για δόμα Μαγκάκη λοιπόν, και για το άπρετε φαινόμενο. Μισό λεπτά, πρέπει να μιλήσουμε. Κύριε Καμένο, έκανε ο Σαμαράς 16 Δεκεμβρίου, θα δούμε ακριβώς ποια είναι η υπευθυνότητα. Κύριε Καμένο, από τον Κίμωνα στο Σαμαρά και από τον κόλπο στην πράσινη γραμμή της Λευκωσίας, ειλικρινά σας το λέω, οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Ο κόσμος όμως ο χρόνος όμως εγγίζει. Ο χρόνος εγγίζει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να καταλάβω τις απόψεις του καθενός. Αλλά εδώ θα αναγκαστώ να συνηγορήσω από τα πράγματα με τον κύριο Παπαγιαννάκη. Ως πρόσωπα και ως βουλευτές λέτε άλλα πράγματα. Ως εντός μαντρίου, δηλαδή εντός κόμματος, λέτε άλλα. Είναι γενικευμένη παρατήρηση. Είναι ακούστε, κύριε, σχεδόν γενικευμένη, δεν θα προσβάλλω κανένα από τους παρόντες. Η Νέα Δημοκρατία, τη συγκεκριμένη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία σε αυτήν την φάση έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Τις οποίες πρωτοβουλίες. Δεν είπε όχι στην άρση του βέτο. Να σας πω. Έβαλε τέτοιους όρους. Έβαλε τέτοιους όρους η Νέα Δημοκρατία. Τους γνωρίζετε τώρα, θέλετε να πούμε μία έναν τους όρους. Συγκεκριμένη ημερομηνία για την Κύπρο. Μα τι δόθηκε για την Κύπρο? Ένα λεπτό ακριβώς. Ποια μπήκε? Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη. Μα το κόμμα της υπέρτης στη Ελλονιακή Κύπρο. Να ποιους όρους όμως. Με το δίνω στην κυρία Κανέλη να μπορούμε να μην μιλάμε όλοι. Να αναγνώσετε με ποιους όρους η Νέα Δημοκρατία. Κυρία Κανέλη, επειδή μου λένε να διαβάσω καλά, να διαβάσω ακριβώς δυόμιση γραμμές. Δώστε μου το χρόνο. Διαβάστε το. Πάντως, ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, την ανέπτυξε ο κύριος Βασίλης Μαγκίνας στις 3/3/95. Ναι. Πάντως, η προώθηση της διαδικασίας ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στη δίκαιη επίλυση του κυπριακού προβλήματος, θέση προς γνωστόν που αποδέχεται η κυπριακή κυβέρνηση. Μιλάστε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, με ποιους... Καλά, στρεβλώνετε και τα κείμενα μέχρι και έχετε φτάσει. Μέχρι και έχετε φτάσει. Ντροπή, εγώ αυτό έχω να πω. Ντροπή. Παραβλέπετε, αυτό λέγεται ολιακή ένωση. Δεν τρέπεσε λίγο? Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πάρα πολύ. Μα σα παρακαλώ, λείψη γραμμή. Μπορείτε να ηρεμήσετε, γιατί δεν θα σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Κύριε Κανέλη, ο κύριος διαχειρίστηκε, υποτίθεται,
και θέματα εξωτερική και ελληνική πολιτική. Και με επιτυχία. Βλέπω την επιτυχία από την ψυχραιμία που σα διακρίνει. Μα όταν διαβάζετε, να μάζετε διαβάζει κείμενα. Χάσατε την ψυχραιμία σα, καταλαβαίνω. Το κόμμα σα δεν έχει πολιτική, δεν έχει γραφή. Σα ζητώ να ανακαλέσετε το δεν τρέπεστε. Η ντροπή αρμόζει σ' άλλου. Σα προειδοποίησα από την αρχή ότι αν το ζήτημα καθίσουμε και το κουβεντιάσουμε εδώ. Σε επίπεδο κομματική αντιπαράθεση. Το χαρτί του κόμματό σα. Μα διάβασε το ξανά στον ελληνικό λαό που σε βλέπει αυτή τη στιγμή. Είναι δικό σα θέμα. Είσαι εκπρόσωπο. Είναι δικό σα θέμα. Διαβάστε μια ανακοίνωση που εξεδόθηκε την Ελληνική Ένωση. Δώστε το όλο. Διαβάστε το ίδιο. Κυρία Κανέλη, διαβάστε το ίδιο. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ τη Ελληνική Ένωση. Σα παρακαλώ, εν πλήρη. Με τον όρο να προωθηθεί η Ένωση τη Κύπρου. Η είσοδο τη Κύπρου στην ΕΕ. Δεν καταλαβαίνετε ελληνικά, διαβάστε. Με συγχωρείτε, θα διαβάσω επιλέξει. Πάντως, η προώθηση της διαδικασίας ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στη δίκαιη επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Ναι. Θέση, πως γνωστόν, αποδέχεται η κυπριακή κυβέρνηση. Ακριβώς. Μιλάει εδώ για την Ελληνική Ένωση. Μα, το παραπάνω αναφέρεται όλο στην Ελληνική Ένωση, κύριε. Είναι ανακοίνωσή σας για την Ελληνική Ένωση. Διαβάστε το παραπάνω. Μα, κύριε Παπαστάμικο, σας παρακαλώ. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό, ο δημοσιογράφος να ρωτήσει. Καταρχήν, μου επιτρέπετε να μιλήσω. Διότι με τον αθορυβήτη ο ένας πάνω στον άλλο δεν βγαίνει τίποτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οικονομία συζητήσεως. Δύο παρά, ακόμα και αυτοί που τους είχε πάρει λίγο ύπνος, με τον καυγά θα τον χάσουν και δεν το θέλετε. Κυρία Κανέλη, μία γραμμή στην αρχή. Αχ, κύριε Παπαστάμικο. Όσα συμφωνήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες. Κύριε Χατζηδημητρίου, σας παρακαλώ. Όχι γιατί αρνούνται. Σας παρακαλώ πολύ. Την ανακοίνωση του κόμματος. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν πρόκειται ο ένας να θίξει τον άλλο να στην πλάτη αυτή τη στιγμή του κυπριακού και του εθνικού ζητήματος. Σας παρακαλώ πολύ. Ειλικρινά σας το λέω. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι ούτε αντάξιο των κομμάτων αυτό. Δεν νομίζω ότι θέλετε να τσακωθείτε μεταξύ σας σε αυτό το επίπεδο. Όχι, προς Θεού. Κύριε Κανέλη. Σας συγκετεύω. Κάντε μου μια χάρη. Είπαμε όλοι οι δημοσιογράφοι και εκτιμήσαμε ότι η αντίδραση στην απόφαση από τα κόμματα ήταν χλιαρή. Δεν ήταν κάθετα οριζόντια και διαγώνια όπως συνηθίζεται να λέτε στην πολιτική. Αντίθετη. Ούτε η Νέα Δημοκρατία έβγαλε καμία ανακοίνωση που να λέει εθνική προδοσία που την είχαμε συνηθίσει, ούτε η Πολιτική Άνοιξη έβγαλε καμία ανακοίνωση που να λέει εθνική προδοσία. Ήταν από τις λίγες φορές και επισημάνθηκε δημοσιογραφικός και αρμοδίως ότι δεν βγήκε κανένα κόμμα να πει. Υπήρχε μία περίπου συνολική ομοφωνία. Με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο βγήκε και είπε έγκλημα. Προδοσία. Το είπε. Συγγνώμη για τις χρησιμοποίησεις των λέξεων, είναι δια το σχήμα λόγου, κύριε Αγγουράκη, αλλά ότι πρόκειται περί λάθους, περί. Τώρα, να καθίστε να λέτε, νομίζετε ότι στις 2 η ώρα ο κόσμος ενδιαφέρεται αν η τάδε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας έλεγε αυτά. Προς Θεού δηλαδή. Να μου επιτρέψετε μια κουβέντα. Για να, θυμώ, να μιλήσει ο κύριος Βουνάτσο, δεν έχει μιλήσει τόση ώρα. Σας παρακαλώ. Δευτερόλεπτα. Δεν είναι ποτέ δευτερόλεπτα, κύριε Παπαστάμικο. Σας έχει μείνει από τη διπλωματία. Αλήθεια σας το λέω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά η δήλωση της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε σκληρότατη. Σας παρακαλώ πολύ αυτό να καταγραφεί. Πού, στα πρακτικά. Αρχίζετε να στο μυαλό σας, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, εντάξει. Μάλιστα. Κύριε Βουνάτσο. Οι συμβουλές των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως ή οι επιπλήξεις πριν 15 μέρες κατά το μείζον στοιχείο είχαν επικεντρωθεί στο γεγονός ότι τουλάχιστον για το Κυπριακό δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερηχρονολογία. Τα υπόλοιπα ήταν το παραφούσκωμα της μαξιλάρας που λέει στο χωριό μου. Αν τα προϊόντα, τα κλωστοϊφαντουργικά ή τα τηλεαλότητα, το μείζον εθνικό θέμα για την Ελλάδα, ήταν η Κύπρος, μας βασανίζει αιώνες ολόκληρες, μας βασανίζει από το 1958 μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Και εκεί ευράδυσαν σύμβολες όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ότι αν καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, και πρώτη θα αρχίσει, γιατί του μπορεί να αρχίσει, μένουμε σύμφωνοι. Λοιπόν, κατά τη συμφωνία τη χθεσινή, ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν νομίζω ο κύριος Παπαστάμικος ότι τόσο εύκολα τα ξέχασε αυτά όλα και τη φυλάω από την αρχή της τοποθέτησής του. Ποια είναι η συγκεκριμένη. Γιατί περίπου εμφανίστηκε εδώ κάτω με βαρύτερες κουβέντες ως προασπιστής μόνος και το κόμμα του Εθνικού Συμφέροντος, όταν η κυρία Κανέλη σας υπενθύμισε μερικά πράγματα τώρα μόλις. Εγώ λοιπόν, για να κλείσω σε ό,τι με αφορά την συζήτηση, η συμφωνία αυτή, η προθεσμία, ωφελεί ή βλάπτει την Ελλάδα. Λέγω. Είναι πάντα θέμα συσχετισμού δυνάμεων οι συμφωνίες. Να θυμηθώ και λίγο από τα φοιτητικά μου χρόνια, που ο Μάο Τσετούγκ μας έλεγε ότι η δύναμη σου φτάνει μέχρι την άκρη του φεγγιού σου. Ποια χώρα είμαστε,
τι δυνατότητες έχουμε, οικονομικές, στρατιωτικές, διπλωματικές, ποιους έχουμε αντιθέτως, την Δύση όπου ανήκουμε, την είδαμε την Δύση όπου ανήκουμε. Ανήκουμε πουθενά τελικώς, κύριε Βουνάτζο. Φοβάμαι ότι ούτε στον εαυτό μας. Όλοι ανήκουν και είδατε, και είδατε, είναι ανάγκη να ανήκουμε σε κάπου. Και είδατε. Όχι καθόλου. Απλώς ρώτησα, αντέστρεψα το ρήμα. Και είδατε στο τραπέζι αυτό που βρισκόμαστε. Σοβαρό ότι άνθρωποι, όλοι κύριοι συνάδελφοι και κύριοι συνομιλητές, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, ίσως πριν του κύριου Παγενάκη, ο οποίος έθεσε τον γενικό άξονα της συμφωνίας. Είμαστε στην ΕΟΚ ή δεν είμαστε. Είμαστε. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν είμαστε. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει ο πολιτικο-οικονομικός στρατηγικός σχηματισμός και με την Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι ή όχι, πείτε έξω από την ΕΟΚ το Κομμουνιστικό Κόμμα για να σας καταλάβω. Δεν λέει κανείς έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες που σας δίνει το παιχνίδι. Σας αρέσει πέστε. Έτσι όπως χρησιμοποιήθηκαν τώρα με αυτούς τους δρόμους. Εγώ διαφωνώ. Ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή έλεγαν πάρα πολλά ζητήματα. Μίλησαν για ισλαμισμό. Όποιος θέλει να είναι ισλαμιστής, να είναι και να παραείνε. Να τελειώνει η ιστορία. Βέβαια, όπως μα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Να είναι και να μα παραείνε. Μα δεν είναι εκεί. Όποιος θέλει, ας είναι άθεος, ας είναι ό,τι θέλει. Λοιπόν, ισλαμιστής αν... δεν σημαίνει μουσουλμάν. Όχι βέβαια. Μισό λεπτό. Κάντε κάποιο μπέρδεμα. Δεν μπερδεύω τίποτα. Δεν σημαίνει μουσουλμάν. Αν θέλω το Κοράνιο να εφαρμοστεί επί της γης, το επιχείρησε ο χριστιανισμός νωρίτερα και απέτυχε. Είχαμε και πάπες βασιλιάδες και βασιλιάδες πάπες στον παλιό καιρό και στο Βυζάντιο και στο Δυτικό κράτος. Ο μουσουλμάνος όμως δεν μπορεί να γίνει και αντιληπτός, κύριε Παπαγιαννάκη, γιατί χάνω αρκετά καλός γνώστης του Κορανίου. Το γιατί τώρα... Δεν είναι δυνατόν να είσαι μουσουλμάνος και να μην πιστεύεις στη διάδοση της πίστεως. Το αν σταμάτησε των Ευρωπαίων. Στη διάδοση της πίστεως με μεθόδους που δεν θυμίζουν προσελητισμό. Η σύγχρονη μουσουλμανική θεολογία δεν το δέχεται αυτό. Το εάν... Τη μελετήσαμε και ποτέ επιστημονικά και σοβαρά. Αυτό φτιάξαμε διαθρησκευτικά κέντρα μελέτης. Καταγγείλατε αυτούς που κατέργησαν. Αυτό το κάνετε σε μια επόμενη συζήτηση, παρακαλώ. Που αυτό. Μελέτη, ανακαλύψαμε ποτέ τα κοινά σε Κοράνι και σε Βίβλο. Δεν ποτέ. Μα δεν είναι και το πρόβλημα. Είναι διάφορα αντιλήψεων. Είναι παρεντεσούλα, είναι πολιτισμική. Κοινά. Ασφαλώς και υπάρχουν χίλια κοινά. Μα και σφάζονται χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Και χριστιανοί και χριστιανοί. Και είναι το πρόβλημα. Τα κοινά. Να βρούμε αν το Ισμαήλ. Το πρόβλημα είναι να μην σφάζονται γενικώ οι άνθρωποι. Όχι, το πρόβλημα είναι και να σφάζονται. Α, εσείς αν το θέλετε αυτό, εγώ. Εγώ το λέω, η ιστορία το λέει. Ο Κάιν και ο Άβελ αλληλοσκοτώθηκαν από του πρώτου άνθρωπου. Δεν φταίω εγώ για αυτά όλα. Πάντω ο πολιτισμό γράφεται ακόμα με αίμα, κατά σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ο πολιτισμό είναι εναντίον πάντω αυτού του πράγματο. Ναι, δυστυχώ η διάλειμμα στην ιστορική διαδρομή των κοινωνιών είναι η ειρήνη. Η πραγματικότητα είναι ο πόλεμο και δεν φταίω για όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, λέγω τα εξή πράγματα. Εφόσον ετέθη ότι για την Κύπρο εξασφαλίζουμε. Τουλάχιστον το ελεύθερο μέρος, ξανά ελεύθερο, και βλέπουμε τι γίνεται στο τουρκοκρατούμενο με την συμφωνία αυτή, δεν μπορεί κανείς να διαφωνεί πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχει όλο το δικαίωμα στο μισάρι λογικής. Όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν σύμφωνοι. Ήταν το μείζον ζήτημα. Από εδώ και μπρος. Άλλα ζητήματα θα μπορούσαν να είχαν τεθεί άποψη ελληνικού εθνικού συμφέροντος. Θα μπορούσαν να είχαν τεθεί περιουσίες των Κωνσταντινοπολιτών, ο ωφελισμός της Σύμβρου, της Τενέδου. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει οι απειλές κάθε μέρα στο Αιγαίο. Απάντηση για τους αγνοούμενους. Οι αγνοούμενοι σήμερα θα μπορούσαν να κατεβεί. Δεν ξέρω κύριε Παπαγιαννάκη αν θα μπορούσαν να κατεβεί και αυτά στο ευρύτερο. Αφού θα μπορούσαν να είχαν τεθεί με την έννοια του ευρυτέρου πλαισίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων που τα λέγαμε προηγουμένως. Θα τα έχουμε θέσει και γιατί όχι και αυτά. Θα τα έχουμε θέσει. Μέσα στη συμφωνία. Εσείς μιλάτε για τη διαπραγμάτευση κυβερνήσεων, αν μιλάτε για το Ευρωκοινοβούλιο, θα τα έχουμε θέσει. Όχι, μιλώ όλα. Για την συμφωνία αυτή. Όλα τα έχουμε θέσει. Δεν την έκανα εγώ τη συμφωνία. Μπορούσαν νομικά να τεθούν. Νομικά. Ή θα μα έλεγαν τραβάτε στον ΟΗΕ. Κύριε Βουνάτσο, επιτρέπετε. Ναι. Θέλω τη γνώμη σα. Το Υπουργείο Εξωτερικών στο φάκελο τη διαπραγμάτευση αρχικώ είχε και το θέμα των αγνοωμένων. Είχε και το θέμα και τις αποχώρησης λοιπόν, και ξεχάστηκε στη διαδρομή. Κατά τούτο λοιπόν ο Μιχάλης ο Καραλαμπίδης, ο Κυπουρός, εγώ και όσοι άλλοι... Οι επωνομαζόμενοι Ιταλοί. Και όσοι άλλοι από όλα τα κόμματα είπαμε ότι είναι μια ετεροβαρή συμφωνία. Ναι. Μπορεί να εξασφαλίζει την Κύπρο αλλά δεν εξασφαλίζει τα επόμενα ζητήματα. Αναζητητέων τι είναι το μείζον του τη στιγμή. Η Κύπρος ή όλα τα υπόλοιπα. Αλλά και τον ισλαμισμό είναι κουβέντα. Έχω μια θεωρία. Εξήγησα προηγουμένως ανεπαρκώς ίσως για τον κύριο Παπαγιαννάκη ότι ο τουρκικός ιμπεριαλισμός είναι ιμπεριαλισμός φοβερότερος από όσους έχουμε στην περιοχή. Είναι υποϊμπεριαλισμός για την ακρίβεια. Η θεωρία του παντουρκισμού είναι, αλλά είναι άλλο πράγμα. Για να
τσάκιστεί ο κίνδυνος αυτός, γιατί εμείς τι πάθαμε με το Οσμανικό κράτος, τα γνωστά. Με το κεμαλικό κοσμικό κράτος τι πάθαμε, τα γνωστά. Τι μας μένει να πάθουμε ακόμα, κι αν οι Ισλαμιστές έρθουν στα πράγματα στην Τουρκία, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι ποτέ δεν θα το επιτρέψει η Δύση αυτό το πράγμα. Όπως θα το επέτρεψε στην Αλγερία. Μένα με νοιάζει να γίνει ένας εμφύλιος θρησκευτικός πόλεμος. Γιατί οι Κούρδοι δεν μπορούν να ανατρέψουν το status quo στην Τουρκία. Σε σπήρωσαν όλους τους Τούρκους απέναντί τους. Και τι ομόθρησκοι. Μένα με νοιάζει ο εχθρός μου, αυτός που με απειλεί αιώνες ολόκληρους και θα με απειλεί και στο μέλλον, παρά τα εναντίον ισχυριζόμενα, να περιαχθεί η στάση ευνούχου. Και αν ασκώ εθνική πολιτική, αν είμαι Θεμιστοκλής ή αν είμαι Ελευθέρως Βενιζέλος, συλλογίζομαι ποτέ. Σε μια στιγμή που η Τουρκία θα πέσει στην κατάσταση του εμφυλίου πολέμου, μπορώ να τους πετάξω από την Κύπρο και μπορώ να τους διώξω από την Θράκη. Άλλη δυνατότητα δεν έχω. Εγώ αυτό πιστεύω, το έκανε η Τουρκία σε βάρος μας. Εμείς αρνούμαστε την δυνατότητα, αν την έχουμε. Τούρκους έχουμε στη Θράκη ή Έλληνες μουσουλμάνους? Έχουμε Έλληνες μουσουλμάνους. Γιατί να μου πείτε να τους πετάξετε από την Κύπρο, να το καταλάβω ως στρατεύματα κατοχής. Αλλά να μου πείτε να τους πετάξετε από την Θράκη, αγριεύομαι, κύριε Βονάτσο. Αυτούς που ισχυρίζονται πως είναι Τούρκοι και τουρκισμό, διαβάστε προηγουμένως. Ναι. Αυτούς τους πεμπτοφαλαγγίτες, ναι. Άλλωστε σε αρκετούς έχουμε στερήσει την ελληνική ηθαγένεια. Να πω κάτι. Δεν προτιμάτε ως άντρας να διαπραγματεύεστε με άντρες από το να έχετε απέναντί σας ευνούχους και κατά αυτήν την έννοια να είστε ισχυρός που τους πετάει στη θάλασσα? Τώρα πιάστε από μια κουβέντα, θα γυρίσουμε και στο σεξουαλισμό, δεν κατάλαβα. Εσείς την πήγατε, δεν είναι εσείς στο συμβολισμό την πήγατε. Είπατε ότι αυτό θα ευνούχιζε τους Τούρκους. Ναι, ένας εμφύλιος πόλεμος θρησκευτικός. Μιλάμε όμως το τέλος του 20ου αιώνα για εμφύλιους πολέμους και τέτοιου είδους ιστορίες. Εγώ θα απεύχομαι για οποιαδήποτε λαό σε αυτή τη γη. Πού ζείτε? Μαζό για να μην γίνονται, κύριε Βουνάτσο. Άμα ήταν να τα λύνουμε με πολέμους, δεν ήταν ανάγκη να φτάσουμε στο 2000. Θα μπορούσαμε να είχαμε μείνει στην πρωτόγονη κοινωνία. Α, έτσι λέτε. Έτσι ότι λέω, η ιστορία, έτσι λέω. Η εξέλιξη της ιστορίας δεν αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να λύσουμε τα προβλήματα με διαπραγματεύσεις. Έτσι καταδικάστηκε και η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, παντού. Μάλιστα. Ώστε εγώ κάνω τους πολέμους. Ναι. Όχι εσείς. Νομίζω ότι θα δώσω το λόγο, αν μου επιτρέψετε, να δώσω το λόγο στον κύριο Χριστοδουλίδη από την εφημερίδα Εμπρός. Μία κουβέντα στον Ευρωβουλευτή μας. Όχι επειδή είναι τελευταίος και θέλω να μην είναι εντυπώσεις, μην με κατηγορήσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να κλείσουμε, αν είναι δυνατόν, τη σημερινή συζήτηση, γιατί περιμένουμε την ψηφοφορία. Κύριε Χριστοδουλίδη, Εμπρός. Ναι, καλησπέρα στην κυρία Κανέλη και στους συνομιλητές της. Ήθελα να παρατηρήσω το εξής, γιατί κάπου διαπιστώνω ότι διερωτάσαι ως προς την θέση των Κυπρίων σήμερα πάνω στην υπογραφή της Ελληνικής Ένωσης από την Ελλάδα. Οι Κύπροι, η κυρία Κανέλη, αναζητούν σήμερα ερίσματα. Μάλιστα. Πιστεύουν δηλαδή ότι κάπου το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο, όπως διαπιστώνει μια αδυναμία να διαχειριστεί άλλα κέρια εσωτερικά του θέματα όπως το οικονομικό και άλλα, να μην τα απαριθμίσουμε. Mm-hmm. Έχει την ίδια αδυναμία στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Διαπιστώνεται αυτή η αδυναμία από το 1974 και εφεξής, ότι και εκεί που μπορούσε απλά να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες διπλωματικές. Π.χ. είναι συνεγγυητής η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία και τη Μεγάλη Βρετανία της εδαφικής ακεραιότητας της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπορούσε αφεαυτής και μόνη αυτό το δικαίωμα που έχει από τις συνθήκες να το εφαρμόσει μονομερώς και αυτή, όπως να αποκαταστήσει την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής το 1974 είπε η Κύπρος είναι μακράν, τέλος πάντων έδωσε μια εξήγηση. Εκάλεσε από το 1974 μέχρι σήμερα η Ελλάδα την Αγγλία σαν συνεγκύτρια δύναμη να ενεργήσουν από κοινού. Επισήμως. Σε κάποιο διεθνές φόρουμ, σε κάποιο διπλωματικό σώμα, μέσα στο ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είδατε και απόειδατε λοιπόν. Μεγάλη Βρετανία από τον ευθυνών της, παρακαλώ. Ναι, λέω, είδατε και απόειδατε λοιπόν, γιατί όντως καμία κυβέρνηση ελληνική δεν εγκάλεσε το Λονδίνο. Η εντύπωση που υπάρχει, κυρία Κανέλη, στην Κύπρο είναι ότι και το υπόλοιπο τμήμα της Κύπρου ενδέχεται κάποια στιγμή σαν τίμημα να δοθεί, όχι σήμερα, δεν λέω, ή στο απότερο μέλλον, προς την Τουρκία για να διασφαλιστεί ο ελλαδισμός. Ο ελλαδισμός που αυτή τη στιγμή είναι έκδηλος στο τραπέζι σας. Από ορισμένους συνομιλητές σας. Μάλιστα. Και όταν κάποιοι από τους συνομιλητές σας αναφέρονται σε ζώσες πληγές του ελληνισμού, δεν κάνουν εθνικισμό. Δηλαδή η διαχείριση των εθνικών θεμάτων από το ελλαδικό κέντρο δεν είναι εθνικισμός. Αν έτσι τα βλέπετε τα πράγματα,
τότε κάντε μια διακήρυξη των Σαμπανταχού Έλληνες, τους Κυπρίους, τους Ποντίους, τους Λαζούς, γιατί υπάρχει και, ξέρετε ότι διεπίστωσαν στα κατεχόμενα οι Κύπροι ότι από τα στρατεύματα εισβολής κάποιοι μιλούσαν σπασμένα ελληνικά με αρχαιογενείς λέξεις μέσα, ήταν Λαζοί. Λοιπόν, ας κάνει μια διακήρυξη τέτοια το Ελλαδικό Κέντρο, ότι ξέρετε εθεξής, δεν μας ενδιαφέρεται, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, βρείτε άλλα ερίσματα δυνάμεως, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι απευθύνεστε στο σύνολο του τραπεζιού μας, σαν γενική εντύπωση. Μπορώ να ρωτήσω τη δική σας θέση. Η δική μας θέση, ακούστε να δείτε, ωστόσο το θέμα αυτό το συγκεκριμένο που συζητάτε. Είχε έρθει προ δύο περίπου ετών στην Αθήνα ο κύριος Κλειρίδης. Συζήτησε με τον κύριο Μητσοτάκη τότε ενδεχόμενο. Στο σήμερα, κύριε Χριστοδουλίδη, είναι 2 η ώρα και δεν θα σας παρακολουθήσουν εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, οι Κύπροι, να σας δώσω να καταλάβετε, έβλεπαν σαν μια προοπτική έστω τη σύνδεση της Κύπρου με την ΕΟΚ, την παράλληλη σύνδεση και της Τουρκίας. Γιατί αυτά που ζητούσαν οι Κύπροι, δηλαδή ελευθερία διακίνησης στα κατεχόμενα, κτίσεως περιουσίας και όλα τα συναφή που ζητούσαν και δεν τα έχουν. Ναι. Θα μπορούσαν να τα έχουν. Έτσι προέβλεπαν ότι σιγά σιγά αυτά τα σύνορα, τέλος πάντων, μέσα σε έναν ευρύτερο έστω οικονομικό χώρο. Παρακαλώ. Το πιστεύουν και σήμερα αυτό. Ναι, αλλά σήμερα η Τουρκία παίρνει τόσα όσα τις χρειάζονται, χωρίς να χρειάζεται. Δηλαδή δεν είναι πολιτική ένωση της Τουρκίας για να χρειάζεται ομού με την Κύπρο αύριο, εάν και η Κύπρος γίνει μέλος της ΕΟΚ, να επιτρέπει ελεύθερη διακίνηση, να επιτρέπει. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα, η Τουρκία κατάλαβα. Παίρνει αυτό που θέλει, ναι, ακριβώς για να αποτρέψει από τους Κυπρίους τα διεκδικούμενα. Μάλιστα. Τα οποία είναι και δικιά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Η συνισταμένη, πρέπει να ξέρετε, το Κυπριακό θέσεων σήμερα σε επίπεδο πολιτικών στελεχών και όχι ηγεσίας τουλάχιστον. Ναι. Είναι ότι πρέπει να αναζητηθούν κάποια ερίσματα δυνάμεως. Δυνάμεως, δηλαδή, πού τέλος πάντων. Μάλιστα. Πρέπει επομένως, να έτσι θεωρήθηκε για να αυτό. Να διασφαλίσουμε το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού. Μάλιστα. Έτσι θεωρήθηκε αυτό, μόνο που δεν ήταν το καλύτερο δυνατό κατά την εκτίμησή σας έρισμα. Η Τουρκία πήρε ακριβώς αυτό που δεν θέλαμε. Δεν πήρε. Σας είπα, μακάρι να ενωνόταν η Τουρκία. Μάλιστα, κατάλαβα. Την ΕΟΚ, καταλάβαμε και πολύ καλά. Κύπρος και η Μάλιστα. Νύχτα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη. Κύριε Κανέλη, δύο φράσεις μόνο θα πω. Αυτό που ακούσαμε από την Κύπρο θα παρακαλούσα να θεωρηθεί σαν μία από τις απόψεις που κυκλοφορούν στην Κύπρο. Μα βέβαια μία από τις απόψεις. Τυχαίνει να είμαι μέλος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύπρου, να έχω συναντηθεί πάρα πολλές φορές με όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου, τους ηγέτες τους και τους προέδρους, και τον πρόεδρο Βασιλείου και τον πρόεδρο Κλειρίδη. Δεν είναι αντιπροσωπευτικά αυτόν που λένε οι πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου. Μάλιστα. Τώρα μπορεί να μην εκπροσωπούν, να πει ότι θέλει ο καθένας, είναι βέβαια ελευθερία, έχουμε. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το κόμμα που διαφώνησε στην Κύπρο είναι το ΑΚΕΛ, νομίζω, έτσι. Δεν ξέρω. Ο τρόπος που διαφώνησε είναι προς συζήτηση, μάλιστα, θα θέλει περισσότερη μελέτη. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου. Και το δεύτερο, και τελειώνω με αυτό, προσπάθησα να εισαγάγω στοιχεία για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής άσχετα από τις εσωτερικές μας διαμάχες. Εύχομαι να μπορέσουμε να το κάνουμε κάποτε αυτό και σε καλύτερες και πιο ευεπίφορες ημερομηνίες και κυρίως στα κατάλληλα όργανα, γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα βεβαίως δεν γίνονται ούτε στα μπαλκόνια ούτε διαχών. Ελπίζω να προχωρήσουμε ταχύτατα προς τέτοιες κατευθύνσεις, γιατί αλλιώς μας βλέπονται ότι επιτυχαίνουμε τα αντίθετα από αυτά που κραυγάζουμε. Άμα είχαμε τη δύναμη όμως, κύριε Παγιανάκη, θα ήταν δύσκολο. Αν και αν η γιαγιά μου είχε καρόλια, θα ήταν τρόλεϊ, λέει. Εγώ να πω κάτι όμως. Την έχει η Τουρκία. Να πω κάτι όμως. Κλείνοντας ούτως ή άλλως με την ευχή να είστε καλά και να περάσετε καλά το υπόλοιπο της νύχτας, μέχρι την ώρα που θα αγωνιούμε όλοι για τις 181 ψήφους του κυρίου Στεφανόπουλου, τουλάχιστον στα μίντια, θα δείτε ζωντανές συνδέσεις, τα κανάλια, αγωνίες από τις 7 και μετά. Να πω μόνο κάτι. Αν αυτές οι συζητήσεις στο ευρύ κοινό γίνονταν πολύ πριν ξεσπάσουν τα θέματα, τότε η αντίληψη της κοινής γνώμης για τα πράγματα δεν θα ήταν ίσως ούτε τόσο συναισθηματικά φορτισμένη, συμπεριλαμβανομένων και ημών των ανθρώπων των μέσων, και πάντως δεν θα βρισκόμασταν μπροστά σε ευνηδιασμούς. Έχει δηλαδή ο καθένας την ευθύνη του. Τώρα, γιατί δεν έγιναν αυτές οι συζητήσεις? Το μισό να το φταίμε εμείς και το άλλο μισό εσείς, που όταν κάποτε παίζετε εκτός εποχής και δεν είναι επίκαιρο και δεν σας φορτίζει συναισθηματικά, είναι από αυτά που δεν σας πουλάμε εύκολα ως προϊόν και δεν σας αρέσουν. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Αν δεν έχουμε ακόμα και... Να ρωτήσω κάτι. Δεν προσβάλλετε. Εσείς που είστε έξω, πώς βρήκατε? Οι εκδοχές ήταν πολλές. Και στην Χαβάη. Είμαι μαζί τους, είναι αξιόλογοι.